Για την συζήτηση της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Με λίγα λόγια, ανέπτυξε το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για το, όχι μόνο για το επόμενο διάστημα, αλλά για την επόμενη τετραετία, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι από τον Αύγουστο του 2018 πλέον η χώρα βρίσκεται εκτός της μνημονιακής επιτροπίας, αυτής της συνθήκης, αυτού του καθεστώτος του μνημονιακού, και ανέδειξε το γεγονός ότι έχουμε πλέον τη δυνατότητα με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και σε μεγαλύτερο βάθος να αποκαθιστάμε αδικίες οι οποίες προέκυψαν από τα 8 χρόνια της κρίσης. Νομίζω ότι ανέπτυξε ακριβώς όλη την πολιτική του επιχειρηματολογία, όλο αυτό το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο νομίζω ότι είναι και το κύριο που αφορά τους πολίτες. Από την άλλη μεριά, στην πρωτολογία του κ. Μητσοτάκης ήταν απολύτικος, ανερμάτιστος, ασυνάρτητος και κυρίως ανυπόφορα κίτρινος. Επέλεξε να ρίξει το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης με προσωπικές αναφορές, με παραπολιτική, με απευθείας αντόμινεμ επιθέσεις στον Πρωθυπουργό. Επέλεξε λοιπόν να ρίξει το επίπεδο πιο χαμηλά από ποτέ. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή, αν θέλετε, ακόμα και αρχηγός οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εξαιρώ φυσικά την Χρυσή Αυγή, η οποία είναι μια άλλη υπόθεση, που να έχει κάνει μια τόσο εμπριστική ομιλία, όχι μόνο σε διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης, αλλά σε οποιαδήποτε διαδικασία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω, κυρία Κοντογιώργη, ότι εδώ δεν έχουμε μία επιλογή ακραίας πόλωσης η οποία είναι αμοιβαία ή αφορά αμφότερους τους πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή και τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, δεν ξέρω, ενδεχομένως του έχουν πει οι πολιτικοί του σύμβουλοι ότι με αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη συσπήρωση, έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί και να κερδίσει κάτι. Δεν ξέρω ειλικρινά το λόγο για τον οποίο το κάνει, ωστόσο δείχνει το γεγονός ότι δεν έχει απολύτως κανένα πολιτικό βάθος, αλλά και την ίδια στιγμή δεν έχει και καμία αναστολή πολιτική ή ηθική να ρίξει το επίπεδο στα τάρταρα προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις. Άρα λοιπόν δεν συμφωνώ με την άποψη ότι η ένταση προκλήθηκε και από τις δημιουργίες. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός, είναι δεδομένο ότι όταν υφίσταται είτε ο ίδιος είτε το κόμμα του τέτοιου τύπου επιθέσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτες για έναν οποιονδήποτε πολιτικό, πόσο μάλλον τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Ωστόσο, αυτός ο οποίος εχθές επέλεξε να μετατρέψει το κόμμα του σε σκανδαλοθυρική εφημερίδα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Στις δευτερολογίες είδαμε, κύριε Τζανακόπουλο, ότι ανέβηκαν πολλοί οι τόνοι. Γι' αυτό ξαναλέω, υπήρχαν προσωπικές αναφορές και επιθέσεις και ακούστηκαν και σε πρώτο ενικό απαντήσεις και από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να μου πείτε γενικά, επειδή είναι μία στη διαδικασία που την παρακολουθεί ο κόσμος και βλέπει τι συμβαίνει εντός της Βουλής σε μία κορυφαία διαδικασία που ζήτησε ο Πρωθυπουργός, που είναι η πρόταση, είναι η ψήφος εμπιστοσύνης που ζήτησε. Αν βάζετε θετικό πρόσημο στο τέλος, στην ουσία όλης αυτής της συζήτησης, και θέλω να πω ότι ακολούθησε η ομιλία της κυρίας Γεννηματάμε μετά του κινήματος αλλαγής, η οποία είπε πως ακούσαμε όλα αυτά που ακούσαμε και με αυτή το διάλογο των δύο αντρών πληγώνεται η αξιοπρέπεια της πολιτικής. Ναι, και ότι είναι και βούτυρο λοιπόν στο ψωμί της ακροδεξιάς. Αυτό που είπε η κυρία Γεννηματά. Επιμένω λοιπόν. Η αντιπαράθεση και η τόνη ανέβη. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να κάνει την εμπριστική πρωτολογία την οποία έκανε. Άρα λοιπόν, όταν από τη μία μεριά έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος τοποθετείται πολιτικά, ο οποίος μιλά για μέτρα ανακούφισης των πολλών, όταν μιλά για το στρατηγικό σχέδιο της επόμενης μέρας και στη συνέχεια εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης, όπου στην πρωτολογία του έμοιαζε περισσότερο με το Στέφανο Χίο και λιγότερο με έναν πολιτικό αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι η ευθύνη είναι αμοιβαία.
η ευθύνη αφορά και τους δύο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές ποιος επέλεξε χθες να εκτροχιάσει τη συζήτηση για να μην συζητηθούν τα πολιτικά, τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα της επόμενης περίοδου. Και είναι δεδομένο ότι ακριβώς αυτή η πολιτική επιλογή, την οποία κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, όχι απλώς ευνοεί την ακροδεξιά. Στην πραγματικότητα μετατρέπει τον ίδιο σε ακροδεξιό. Διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε μια διαρκή μετατόπιση της ρητορικής της Νέας Δημοκρατίας προς ακραία δεξιές θέσεις. Χθες είδαμε και την τελική, αν θέλετε, φάση αυτής της μετάλλαξης, όπου είναι και η υιοθέτηση του λόγου, του ύφους και των πρακτικών της ακροδεξιάς. Άρα πράγματι, ναι, αυτό που θα μπορούσα να σας πω εγώ είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές αποτελεί, αν θέλετε, την επιβεβαίωση μιας πολιτικής κριτικής την οποία του έχουμε ασκήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δηλαδή μετατοπίζει ένα πάλε ποτέ κεντροδεξιό, μεταρρυθμιστικό, φιλελεύθερο κόμμα διαρκώς προς την άκρα δεξιά. Νομίζω λοιπόν ότι η επιλογή έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως είχε την ηθική και πολιτική υποχρέωση να απαντήσει. Και εκτιμώ ότι σε τελευταία ανάλυση οι πολίτες, αν παρακολουθήσουν το σύνολο της συζήτησης, αν παρακολουθήσουν την δική μας επιλογή να μιλήσουμε πολιτικά και την πολιτική γύμνια του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία τελικά οδήγησε και στον τρόπο αυτό με τον οποίο τοποθετήθηκε, θα βγάλουν εξαιρετικά κρίσιμα συμπεράσματα. Λοιπόν, επειδή είπατε ότι εχθές ένα μεγάλο μέρος τη συζήτηση και το όσο είπε ο Πρωθυπουργός είχε να κάνει και με τα μέτρα και το πακέτο μέτρων το οποίο ακούσαμε την αυτή τη εβδομάδα στο Ζάπιο. Απ' την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση, και όχι μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση, λέει πως όλα αυτά τα φέρατε αυτή τη εβδομάδα για να πάει αλλού η ατζέντα. Δηλαδή, επικοινωνιακά, να πάει αλλού η προσοχή του κόσμου, να προσανατολιστεί η κοινή γνώμη, να φύγει από αυτή τη συζήτηση που ήταν πρόταση μορφής που ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης και την μετέτρεψε σε ψήφο εμπιστοσύνης ο Πρωθυπουργός. Ενώ θα έπρεπε, κυρία Κοντογιώργη, φαντάζομαι, για τη Νέα Δημοκρατία να συζητάμε για την παραπολιτική, για τα πρωτοσέλιδα των σκανδαλοθυρικών εφημερίδων, να συζητάμε στο επίπεδο του κυτρινισμού που έχει αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία να ρίξει την πολιτική αντιπαράθεση. Θα σας πω το εξής. Αυτή την κατηγορία, δηλαδή ότι δημιουργούμε, αν θέλετε, προεκλογικά γεγονότα, ναι, ή ότι κάνουμε προσπάθειες να μετατοπίσουμε την ατζέντα ή ότι τα μέτρα τα οποία κάθε φορά προτείνουμε είναι προεκλογικά, δεν την ακούσαμε τώρα πρώτη φορά. Την ακούμε από το 2016. Θα σας θυμίσω ότι μόλις είχαμε ανακοινώσει το 2016 το κοινωνικό μέρισμα στους συνταξιούχους, την ΕΦΑΠΑΞ, τότε 13η σύνταξη, η κατηγορία η οποία εξαπολύθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ότι επρόκειτο για ένα προεκλογικό μέτρο και ότι, ναι, ο Τσίπρας ετοιμάζεται να πάει σε πρόορες εκλογές. Αυτό το ακούσαμε στη συνέχεια το 2017, όταν ανακοινώσαμε επίσης το κοινωνικό μέρισμα, την ακούσαμε το 2018, την ακούσαμε όταν καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό και αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, την ακούσαμε οποτεδήποτε πήραμε πολιτικές επιλογές οι οποίες προερχόμενες, αν θέλετε, και στηριζόμενες σε ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο έχουμε για την αποκατάσταση των αδικιών, οδηγούσαν σε μέτρα ανακούφισης, σε μέτρα κοινωνικής στήριξης, σε μέτρα διαπραγματευτικής ενίσχυσης των εργαζομένων, σε μέτρα που αυξάνανε το εισόδημα των εργαζομένων. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και για τα οποία θα συζητήσουμε, βεβαίως έχουν να κάνουν με το ξεδίπλωμα ενός στρατηγικού σχεδίου, το οποίο δεν είναι ούτε χθεσινό ούτε προχθεσινό. Έχει να κάνει με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική την οποία ξεδιπλώνουμε. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγαμε πάντοτε είναι ότι μέχρι να βγούμε από τα μνημόνια, ο βασικός μας στόχος είναι να καταφέρουμε να εξυγειάνουμε τα δημόσια οικονομικά, να τακτοποιήσουμε τη χώρα, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση και την ίδια στιγμή να μπορούμε να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Και βέβαια, πραγματικά πήραμε, ναι, συγκεκριμένα μέτρα που σκόπευαν σε αυτόν ακριβώς τον στόχο. Και θα πάμε και στα μέτρα. Επιτρέψτε μου όμως, ναι, να σας πω. Μετά την έξοδο από το μνημόνιο, καταφέραμε να επιτεχύνουμε. Σας θυμίζω τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και τα οποία ένα προς ένα έχουν ψηφιστεί και έχουν υλοποιηθεί. Σας θυμίζω την κατάργηση του μέτρου της περικοπής των συντάξεων. Σας θυμίζω ξανά την αύξηση του κατώτατου μισθού, την κατάργηση του υποκατώτατου, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε νέα
θετικά μέτρα για τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας. Επειδή... Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι άστοχη η κατηγορία, αν θέλετε, ότι όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατείας ή στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αλλαγής της ατζέντας. Ήταν η πρώτη ερμηνεία που έδωσε η αντιπολίτευση ότι είναι ψηφοθυρικά όλα αυτά τα μέτρα, γιατί ερχόμαστε στις... Αυτό είναι το πιο εύκολο να πει κανείς όταν δεν έχει πολιτικό επιχείρημα να απαντήσει στην ουσία των θετικών μέτρων και τα είπε οποία η αντιπολίτευση εξαγγέλθηκαν επίσης... και άμεσα θα νομοθετηθούν. Κύριε Τζανακόπουλο, ότι ακούσαμε στην συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο πως από το 2015 ετοιμάζονται αυτά τα μέτρα, 2016 τέλος πάντων, όπως μας είπατε. Και έθεσε το ερώτημα γιατί ήρθαν τόσο αργά. Και τόσο αργά. Ναι, μας το εξηγήσατε, αλλά. Σας ξαναλέω λοιπόν. Βασικός στόχος της κυβέρνησης μέχρι τον Αύγουστο του 2018 ήταν να βγει η χώρα από το μνημόνιο με την κοινωνία όρθια. Τι κάναμε λοιπόν? Τακτοποιήσαμε τα δημόσια οικονομικά, δημιουργήσαμε όρους οριστικής εξόδου από την κρίση. Την ίδια στιγμή παίρναμε μέτρα στήριξης των αδύναμων συμπολιτών μας. Σας θυμίζω για παράδειγμα τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους, τα οποία με δική μας ρύθμιση έχουν πλέον τη δυνατότητα καθολικής πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό είναι ένα παραδειγματικό μέτρο και νομίζω εμβληματικό. Από τον Αύγουστο του 2018 και μετά έχουμε ανακτήσει την οικονομική μας κυριαρχία. Έχουμε διευρυμένο πεδίο ελευθερίας, αν θέλετε, στην διαμόρφωση πολιτικών. Και ξεκινήσαμε. Το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ είπαμε ότι το 2019 προκύπτει ένας δημοσιονομικός χώρος ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου. Και κατανείμαμε συγκεκριμένα μέτρα σε αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι το 2019 ως προς τα δημοσιονομικά μεγέθη θα πάει ακόμα καλύτερα. Άρα λοιπόν δημιουργείται νέος δημοσιονομικός χώρος. Να μείνουμε στο 19 και στο 20. Μα επιμένω ότι γιατί έρχονται τώρα και με ρωτήσατε και σας απαντώ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δημιουργείται νέος δημοσιονομικός χώρος για το 2019. Επομένως, αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι ακριβώς αξιοποιώντας αυτό το δημοσιονομικό χώρο να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες ζωής για τους εκατομμύρια συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σηκώσει δυσανάλογο βάρος κρίσης. Μπαίνει το ερώτημα, δηλαδή, κύριε Τζανακόπουλε. Ναι, όχι, καλά κάνετε και μας τα εξηγείτε, γι' αυτό και σας ρωτάω. Αλλά αυτό που μπαίνει και σε ερώτημα από την πλευρά όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και απορία είναι πώς αυτά τα μέτρα έχουν ένα χαρακτήρα σε βάθος χρόνου μέχρι το 2020-2022 και ποιος εγγυάται πως όλα αυτά που έχετε εξαγγείλει θα υλοποιηθούν μέχρι τότε. Η αντιπολίτευση λέει η ίδια ότι εμείς όταν έρθουμε είναι δικό μας θέμα, όποιος είναι στην κυβέρνηση, αν αυτά τα μέτρα θα κρίνει να τα υλοποιήσει ή όχι. Θα σας πω αλλά πώς θα έχουν αυτό το χαρακτήρα, το δεσμευτικό και το μόνιμο μέχρι τότε που λέτε εσείς. Ναι. Ποια μέτρα εξαγγείλαμε για το 2019? Πάρα πολύ συγκεκριμένα σας λέω, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ναι, τα είπατε. Ναι. Επιτρέψτε μου να τα πω. Βεβαίως. Ναι, βέβαια. Τη μείωση του ΦΠΑ στο 13% για την εστίαση, τη μείωση του ΦΠΑ στο 13% για τα τρόφιμα, τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια από το 13% στον υπερεκπτωτικό συντελεστή του 6% και φυσικά τη 13η σύνταξη η οποία κατανέμεται με το συγκεκριμένο τρόπο. Και η οποία, όπως είπαμε, είναι μόνιμη. Δηλαδή, τι σημαίνει μόνιμη? Ότι θα νομοθετηθεί. Ναι. Από εκεί και πέρα, κύριε Κοντογιώργη, οι πολίτες επιλέγουν στις εκλογές τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινηθεί η οικονομική πολιτική μιας χώρας. Δηλαδή, μια άλλη κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει να νομοθετήσει έναν διαφορετικό τρόπο κατανομής των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Για παράδειγμα, μπορεί να καταργήσει τη 13η σύνταξη, μια κυβέρνηση ενδεχομένως και ομιγέννητο της Νέας Δημοκρατίας, και να χρησιμοποιήσει αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται, αυτά τα 800 εκατομμύρια, για να κάνει φοροαπαλλαγές στους ολιγάρχες. Αυτά τα αποφασίζει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις εκλογές. Ναι. Άρα εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι νομοθετούμε, κάνουμε μια συγκεκριμένη κατανομή των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Επομένως, ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να κόψει και άλλο τις συντάξεις. Και αυτό είναι στα πλαίσια του κυρίαρχου δικαιώματος μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης. Ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να μειώσει και άλλο το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία τα έχει πει αυτά. Θα ήθελε να καταργήσει το 8ωρο και να δουλεύουν όλοι οι Έλληνες πολίτες 12ωρο, χωρίς υπερορίες. Και αυτό είναι ένα κυρίαρχο δικαίωμα του ελληνικού λαού
να αποφασίσει αν θέλει μια κυβέρνηση για τους πολλούς ή αν θέλει μια κυβέρνηση η οποία θα εξυπηρετεί την ολιγαρχία και τις ελίτ. Επειδή μιλήσατε για τη 13η σύνταξη και έτσι να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, είναι μια στην ουσία επαναφορά ενός δώρου. Αυτή τη στιγμή είναι το δώρο Πάσχα που έπρεπε να δοθεί. Το Πάσχα, εντάξει. Ναι. Μπορείτε να το πείτε και έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό έχει μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή θα είναι και δώρο Χριστουγέννων την επόμενη φορά. Σας είπα, είναι μια νομοθετημένη δημοσιονομική δαπάνη η οποία κατανέμεται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, κάθε άνοιξη, την άνοιξη του 19, την άνοιξη του 20, την άνοιξη του 21, θα δίνεται η δυνατότητα να γίνεται παροχή από το πλεονασμό. Από το, όχι από όχι το πλεονασμό. Ναι. Από τον προϋπολογισμό προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι θα παίρνουν 13η σύνταξη. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014, όταν είχε παρουσιάσει το πρόγραμμά του, είχε μιλήσει για 13η σύνταξη, την οποία μπορείτε να το ελέγξετε κιόλας, η οποία πώς ήταν ότι για όσους συνταξιούχους παίρνουν μέχρι 700 ευρώ, θα δίνεται άλλη μία σύνταξη. Διότι αυτές ήταν τότε, με βάση τους υπολογισμούς μας, οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ναι. Αυτό είχαμε χαρακτηρίσει και πριν τις εκλογές του Γενάρη του 2015 ως 13η σύνταξη. Και είχε γίνει μάλιστα αποδεκτό με πολύ θετικό τρόπο από την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα όχι απλώς προχωράμε σε αυτό το μέτρο, αλλά προχωράμε σε κάτι παραπάνω. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους για μια 13η σύνταξη, η οποία έχει αυτόν τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα, μάλιστα, τον οποίο ακούσατε. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι μέχρι 500 ευρώ θα πάρουν μια ολόκληρη σύνταξη, οι συνταξιούχοι μέχρι 600 ευρώ θα πάρουν το 80% και πάει λέγοντας. Ναι. Λοιπόν, επειδή αυτά τα μέτρα έχουν πολύ ενδιαφέρον και θα τα ακούσουμε και τις επόμενες ημέρες να τοποθετούνται και οι βουλευτές των κομμάτων και οι αρμόδιοι υπουργοί, φαντάζομαι, υπάρχει το εξής ερώτημα. Όλο αυτό το πακέτο μέτρων έχει εγκριθεί συσσαγωγικά ή χωρίς συσσαγωγικά από τους θεσμούς, από τους, από τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης, αφού δεν είναι εποπτεία αυτή η διαδικασία που έχει μπει πλέον η χώρα και η οικονομία, ή έχουμε το πράσινο φως για όλα αυτά? Υποχρέωση της χώρας, κυρία Κοντογιώργη, από τη στιγμή που έχει βγει από την συνθήκη της Μνημονιακής Επιτροπής, από τη στιγμή που έχει βγει από το μνημόνιο, ναι, είναι να επιτυγχάνει τους στόχους που έχει συμφωνήσει με τους δανειστές της. Άρα λοιπόν, ο τρόπος για την επίτευξη των στόχων αφορά αποκλειστικά και μόνο την ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ενημερώνουμε, συζητάμε, ακούμε γνώμες, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση, αν θέλετε, με την κατάσταση που επικρατούσε κατά την περίοδο του Μνημονίου, όταν έπρεπε κάθε μέτρο το οποίο παίρναμε να έχει και την έγκριση έχει των την θεσμών. Έγκριση. Εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση, βρισκόμαστε σε μια νέα συνθήκη, βρισκόμαστε σε μια νέα, αν θέλετε, διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να αποφασίζει, όπως κυρίαρχα έχει το δικαίωμα με βάση το Σύνταγμα, για την οικονομική πολιτική. Σε όλα αυτά τα μέτρα υπήρχαν ενστάσεις τώρα, κύριε Τζανακόπουλε? Σε όλα αυτά τα μέτρα που ακούσαμε, υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, ενδεχομένως ενστάσεις ή κάτι που μας είπαν ότι μην προχωρήσετε, μην γίνει? Με ρωτάτε τώρα για τους θεσμούς? Ναι, ρωτάω αν υπήρχε μία αντίδραση από κάπου. Το οποίο έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν είναι στα δημοσιονομικά αποτελέσματα των μέτρων. Δεν έχουν δυνατότητα ούτε αυτό προβλέπετε. Έχει σημασία αυτό να το πείτε. Αυτό δεν μπορώ να το, να σας το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι τα μέτρα αυτά απολύτως χωράνε στον δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί για το 2019. Ωραία. Από εκεί και πέρα, ο ρόλος των θεσμών περιορίζεται ακριβώς και αποκλειστικά σε αυτό. Δηλαδή, στο αν και κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ενδεχομένως κάποιο δημοσιονομικό κίνδυνο. Και η απάντηση σε αυτό είναι όχι, τα μέτρα αυτά δεν δημιουργούν δημοσιονομικό κίνδυνο για το 2019. Μάλιστα. Επειδή όλη αυτή η ζήτηση τώρα, καταλαβαίνετε, με την πρόταση εμπιστοσύνη που έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός και αυτές τις τρεις ημέρες στη Βουλή, έχει επισκιάσει ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που είναι 120 δόσεις. Το οποίο έχει μπει στην αρμόδια επιτροπή από χθες, θα ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί τις εισηγήσεις που έγιναν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής από τις επιτροπές και τα μέλη της επιτροπής και να έρθουμε στη ζήτησή μας τον κύριο Τζανακόπουλο για τις 120 δόσεις. Αμηχανία διέκρινε στη στάση της αντιπολίτευσης ο Υφυπουργός Εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος αναφορικά με τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, που όπως ανέφερε γίνεται αποδεκτή από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πρώτη φορά βλέπουμε
ένα νομοσχέδιο που η συντηρητική πλειονότητα του ελληνικού λαού αποδέχεται χωρίς δεύτερη σκέψη, εσείς να πρέπει να σκεφτείτε αν θα το δεχτείτε, αν θα το ψηφίσετε, τι ακριβώς θα κάνετε. Υπάρχει αδύνητη ανάγκη να λυθούν αμέσως 8 έχει σήμερα ο μήνας, 12 είναι η μέρα έναρξης, για παράδειγμα, του περιορισμού στα ηλικιακά όρια ως προς τη συντάξη χειρίας. Για πρώτη φορά προβλέπεται επανυπολογισμός της οφειλής κατόπιν επιλογής του οφειλέτη. Μια ρύθμιση ανάσα που θα καλύψει πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, οφειλέτες και των οποίων των περισσότερων τουλάχιστον η οφειλή θα μειωθεί μέσω σταθμικά κατά 65%. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν επιφυλάξεις.